Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Εδώ στη γειτονιά μου άρχισε να χιονίζει σιγά σιγά. Κοιτάξτε πόσο πολύ χιόνι πέφτει έξω. Όλη αυτή η παγωμένη εικόνα με κάνει να αναρωτιέμαι. Πώς ζουν τα ζώα στις περιοχές που πάντα έχει χιόνι? Άραγε κρυώνουν? Πρέπει να μάθω περισσότερα. Πηγαίνω γρήγορα στον υπολογιστή μου για να βρω πληροφορίες. Για να δούμε. Ζώα που ζουν στο χιόνι. Μάλιστα. Αχα, η πολική αρκούδα. Αυτό το τεράστιο ζώο ζει στην Αρκτική. Για να δούμε τι λέει εδώ. Οι πολικές αρκούδες έχουν παχύ τρίχωμα και στρώμα λίπους κατά το δέρμα τους που τις κρατάει ζεστές ακόμα και όταν έχει πάρα πολύ κρύο. Το τρίχωμά τους είναι τόσο πυκνό που το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο δέρμα τους όταν κολυμπάνε. Η πολική αρκούδα είναι φανταστική κολυμβήτρια. Μπορεί να κολυμπάει για πολλές ώρες και να διανύει πολύ μεγάλες αποστάσεις. Τα πόδια της είναι μεγάλα σαν κουπιά και τη βοηθούν να κολυμπάει εύκολα στα παγωμένα νερά. Και ξέρετε κάτι ακόμα παιδιά? Εδώ γράφει ότι η πολική αρκούδα έχει απίστευτη όσφρηση. Μπορεί να μυρίσει τη φώκια που είναι η αγαπημένη της τροφή ακόμα και πάνω από 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Επίσης, μπορεί να την εντοπίσει ακόμα και αν είναι κρυμμένη κάτω από τον πάγο. Wow! Όμως, παιδιά, οι πολικές αρκούδες έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο πάγος που ζουν αρχίζει να λιώνει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και αυτό δυσκολεύει το κυνήγι τους. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε το πλανήτη μας για να τους βοηθήσουμε. Για να δούμε τώρα τους πιγκουίνους. Τι θα ανακαλύψουμε για αυτά τα γλυκά πιγκουινάκια? Είναι τόσο χαριτωμένα πλάσματα. Τι λέει εδώ? Ζουν σε μερικές από τις πιο κρύες περιοχές του κόσμου, δηλαδή την Ανταρκτική. Οι πιγκουίνοι έχουν πολύ παχύ στρώμα λίπους και φτερά που τους κρατούν ζεστούς. Παρόλο που το περιβάλλον τους είναι πολύ κρύο, οι πιγκουίνοι μπορούν να αντέξουν ακόμα και σε θερμοκρασίες κάτω από 60 βαθμούς. Wow! Μπορείτε να φανταστείτε πόσο κρύο είναι αυτό? Μείον 60 βαθμούς Κελσίου! Και ξέρετε τι άλλο είναι ενδιαφέρον? Οι πιγκουίνοι ζουν σε πολύ μεγάλες αποικίες. Αυτό τους βοηθάει να μένουν ζεστοί γιατί μαζεύονται όλοι μαζί σαν μια μεγάλη αγκαλιά για να κρατούσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Μπορεί να μην πετάνε, αλλά οι πιγκουίνοι είναι εξαιρετικοί κολυμβητές. Χρησιμοποιούν τα φτερά τους σαν πτερύγια και κολυμπούν με μεγάλη ταχύτητα. Ψάχνουν για ψάρια και άλλα μικρά θαλάσσια πλάσματα για να τραφούν. Τι γράφει εδώ? Η αυτοκρατορική πιγκουίνη είναι η μεγαλύτερη από όλους τους πιγκουίνους και μπορούν να φτάσουν σε ύψος μέχρι και 1,2 μέτρα. Είναι αληθινοί πρωταθλητές της επιβίωσης σε αυτές τις ακραίες συνθήκες. Οι πιγκουίνοι είναι σαν τους εξερευνητές των παγωμένων θαλασσών. Κολυμπούν με τόσο χάρη και μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασίες που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Εδώ έχουμε το λύκο της Αρκτικής. Ζει σε μέρη τόσα κρύα που σπάνια επισκέπτονται άνθρωποι. Οι λύκοι της Αρκτικής έχουν πολύ παχύ και λευκό τρίχωμα που τους βοηθάνε να καμουφλάρονται στο χιόνι. Έτσι μπορούν να κυνηγούν χωρίς να τους εντοπίζουν εύκολα τα θυράματά τους. Είναι σαν αληθινή νίντσα του χιονιού. Οι λύκοι ζουν σε ομάδες που ονομάζονται αγέλες. Συνεργάζονται για να κυνηγήσουν ζώα όπως τα καριμπού και βοηθούν ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν στο κρύο. Είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια που μένει πάντα ενωμένη. Μπορούν να ταξιδεύουν πολύ μακριά για να βρουν τροφή, περνώντας μέρες το κυνήγι. Τα μεγάλα τους πόδια τους βοηθούν να περπατούν εύκολα πάνω στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Οι λύκοι της Αρκτικής είναι πραγματικοί επιζώντες. Συνεργάζονται και ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις, κάτι που τους βοηθά να ζουν στα πιο κρύα μέρη του πλανήτη. Πω, κοιτάξτε έναν τάραντο. Έχει τεράστια κέρατα και ζει σε περιοχές όπου πάντα έχει χιόνι. Για να δούμε. Οι τάραντοι είναι σχεδιασμένοι να περπατούν στο χιόνι. Τα
πόδια τους είναι φαρδιά σαν χιονοπέδιλα και τους βοηθούν να μην βουλιάζουν στο χιόνι. Το παχύ τους τρίχωμα τους κρατάει ζεστούς ακόμα και στους πιο παγωμένους χειμώνες. Κάθε χρόνο οι τάρανδοι κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι που ονομάζεται μετανάστευση. Περπατούν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βρουν φαγητό, ακολουθώντας τις καλύτερες περιοχές για βοσκή. Είναι σαν μεγάλες περιπέτειες στο χιόνι. Τα κέρατα των ταράνδων είναι πολύ δυνατά και τους βοηθούν να σκάβουν στο χιόνι για να βρουν τροφή ή για να προστατευτούν από τους θηρευτές τους. Αυτό το ζώο ποιο είναι, παιδιά? Όχ, μια αλεπού. Η αρκτική αλεπού έχει πιο πυκνό και ζεστό τρίχωμα από τα υπόλοιπα ζώα της αρκτικής. Το χρώμα της αλλάζει ανάλογα με την εποχή. Είναι λευκή το χειμώνα για να καμουφλάρεται στο χιόνι και καφέ γκρι το καλοκαίρι για να ταιριάζει με το βραχώδες τοπίο. Έτσι μένει κρυμμένη από τους θηρευτές της και ταυτόχρονα μπορεί να κυνηγάει χωρίς να την εντοπίζουν. Η αρκτική αλεπού είναι ένας πραγματικός κυνηγός. Χρησιμοποιεί την εξαιρετική της ακοή για να εντοπίζει μικρά ζώα όπως τροκτικά κάτω από το χιόνι. Όταν βρει τη λία της, κάνει ένα άλμα, πέφτει πάνω στο χιόνι για να την πιάσει. Wow, τρομερό! Η αρκτική αλεπού μπορεί να επιβιώσει σε θερμοκρασίες κάτω από μείον 50 βαθμούς Κελσίου. Εκτός από το παχύ τρίχωμα, το σώμα της είναι μικρό και στρογγυλό, με κοντά αυτιά που τη βοηθά να κρατάει τη θερμοκρασία του σώματός της σταθερή. Επίσης φτιάχνει λαγούμια κάτω από το χιόνι για να μείνει ζεστή κατά τη διάρκεια των πολύ κρύων νυχτών. Πόπο, η αρκτική αλεπού είναι πραγματικά απίστευτη. Μπορεί να ζει και να κυνηγά στις πιο δύσκολες συνθήκες του χειμώνα και αλλάζει χρώμα για να επιβιώνει. Cool. Παιδιά, μάθαμε τόσο πολλά σήμερα για τα απίστευτα ζώα που ζουν στις πιο παγωμένες περιοχές της γης. Από την πολική αρκούδα που είναι τόσο δυνατή και ανθεκτική, μέχρι τους πιγκουίνους που ζουν σε αποικίες για να επιβιώσουν στο κρύο, είδαμε και το λύκο της αρκτικής, τον τάραντο που ταξιδεύει μακριά για να βρει τροφή και τέλος την απίστευτη αρκτική αλεπού που αλλάζει χρώμα για να κρυφτεί στο χιόνι. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο μέρος. Στο επόμενο επεισόδιο θα ανακαλύψουμε ακόμα περισσότερα ζώα που ζουν σε χιονισμένα μέρη. Μέχρι τότε να είστε πάντα περίεργοι και να μαθαίνετε νέα πράγματα. Τα λέμε σύντομα, παιδιά! Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μπαίνεις στο e-shop μου στο www.ekpaidevsi.gr για να ανακαλύπτεις σούπερ εκπλήξεις. Σε περιμένω!